Είναι 5η 26 Ιανουαρίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί και αυτό το βράδυ της 5ης θα δούμε όλη την ειδησιογραφία. Αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες σε τίτλους και αμέσως μετά το δελτίο μας αναλυτικά. Τριήμερο σκληρού ροκ στη Βουλή. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η διαδικασία. Τι λένε οι Αλεξανδροπολίτες για την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ και τις υποκλοπές. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΣ ανέλαβε και επίσημα ο Ευρύτης Άγγελος Χουδελούδης στην τελετή παράδοσης παραλαβής καθηκόντων αρχηγού. Συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο της Δέσποινας και του μωρού της στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας θα ενώσουν τις φωνές τους αγρότες και κτηνοτρόφοι του Εύρου την 3η 31 Ιανουαρίου. Κυρίες και κύριοι, πολιτικό πυρετό έχει προκαλέσει η πρόταση μομφής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του Εύρου, Γιώργος Λιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στον Δέλτα FM, τόνισε ότι ο ελληνικός λαός θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Ενώ ο γραμματέας της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, Γιάννης Κανάρης, φιλοξενούμενος στο δελτίο μας εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτήρισε ως καλοδεχούμενη την πρόταση μομφής και υπογράμμισε πως πρόκειται για μια καλοσχεδιασμένη θεατρική παράσταση. Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας. Στην βάση των αδιάψευστων αποδείξεων που, όπως είπε, περιέχει ο φάκελος που έλαβε την Τρίτη από τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμο, για την παρακολούθηση 6 προσώπων. Μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στο Δέλτα FM 102,3, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Λιανίδης, υπογράμμισε ότι δεν προσδοκούν από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι συγκεκριμένο, παρά μόνο ο ελληνικός λαός να βγάλει τα συμπεράσματά του για το σκάνδαλο που θεωρούν ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, αν το δούμε καθαρά από άποψη το τι προσδοκούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο, στο οποίο να προσδοκούμε σαν άμεσο αποτέλεσμα. Η εκτροπή η συνταγματική είναι δεδομένη για μας και λόγω του ότι η κυβέρνηση εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον αποφεύγει να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο για μας είναι μείζονος σημασίας. Και άλλωστε και ο ρόλος της αντιπολίτευσης συνταγματικά αυτός είναι, να ελέγχει την κυβέρνηση και να αναδεικνύει τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Και όταν μιλάμε τώρα για ένα τεράστια σημασίας θεσμικό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας, οφείλαμε συνεπείς στο ρόλο μας σαν αξιωματική αντιπολίτευση να το αναδείξουμε. Και κινηθήκαμε, πάντοτε κινούμαστε θεσμικά και κατατέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση μορφής εξαιτίας της οποίας ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αποφεύγει να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος, αύριο που είναι η ώρα του να απολογηθεί, θα αναγκαστικά θα το κάνει. Και από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα, ευτυχώς, που η συνεδρία είναι δημόσια και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε όλοι, θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, ο γραμματέας της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, Γιάννης Κανάρης, τόνισε ότι είναι καλοδεχούμενη η πρόταση μορφής του κ. Τσίπρα, ενώ θεωρεί ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη θεατρική παράσταση τόσο του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Την περιμέναμε. Μας την έχει υποσχεθεί πάρα πολλές φορές. Τελικά ήρθε η ώρα να το κάνει και για μας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Επί ένα τριήμερο, όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία της πρότασης της πιστείας, να έρθουν όλοι οι υπουργοί στη Βουλή να μιλήσουν και να παρουσιάσουν για άλλη μια φορά το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο και πλέον, καθώς οδεύουμε και προς τις εκλογές, ο κόσμος να έχει στο μυαλό του ένα μέτρο σύγκρισης. Τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα παρουσιαστούν, και τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, καθότι και η δική του διακυβέρνηση ήταν πολύ πρόσφατη. Νομίζω ότι οι συγκρίσεις θα είναι πολύ εύκολες. Σχολιάζοντας τα τεκτενόμενα που είδαμε τις τελευταίες δύο ημέρες, χθες και σήμερα. Τι είδαμε λοιπόν? Είδαμε μια κακόγουστη θεατρική παράσταση από τον κύριο Τσίπρα ως πρωταγωνιστή και τον κύριο Ράμο ως τον συμπροταγωνιστή του. Και τι εννοώ με αυτό? Θα ξεκινήσω από τον κύριο Ράμο, ο οποίος, όντας πρόεδρος μέσα ανεξάρτητης αρχής, δεν δικαιώνει το ρόλο της, γιατί λειτουργεί καθαρά ως κομματικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα συμμετείχε εν γνώση του στη θεατρική παράσταση, γιατί θα μπορούσε πολύ απλά να σηκωθεί από το γραφείο του, να κατέβει μερικούς ορόφους πιο κάτω στο αρχείο της ΑΔΕ, όπου θα έβρισκε όλες
όλα τα αρχεία για τις επισυνδέσεις που έχει κάνει η ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ από τον νόμο είναι υποχρεωμένη, αμελητή, δηλαδή αμέσως μόλις υπογράφεται μία επισύνδεση, να αποστέλει το κωδικοποιημένο αρχείο και στην ΑΔΑΕ. Το ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τις παρακολουθήσεις σχολίασαν οι Αλεξανδροπολίτες. Οι περισσότεροι δεν είχαν άποψη για το θέμα, κάποιοι δεν θέλησαν να την εκφράσουν, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που έκαναν λόγο για πολιτικά παιχνίδια που παίζονται. Σε υψηλούς τόνους άρχισε την Τετάρτη στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τις παρακολουθήσεις. Ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Έχουμε ιστορική υποχρέωση να δράσουμε. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας προσφέρει η δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι ένοχοι. Η παραμονή του στην κυβέρνηση της χώρας είναι επικίνδυνη». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κρήτη αντέδρασε λέγοντας ότι η πρόταση είναι καλοδεχούμενη, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι σήμερα ο Τσίπρας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας του, καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας. Η κυβέρνηση διαμήνυσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την ευκαιρία της τριήμερης συζήτησης, προκειμένου να αναδειχθεί το έργο της αλλά και οι διαφορές της από την προηγούμενη κυβέρνηση. Με τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρει: «Δεν επιλέγω τη σύγκρουση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά τη σύγκριση». Την Πέμπτη, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λευτέρης Οικονόμου επισήμανε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για μία σειρά ζητημάτων μείζονος σημασίας. Τα ερωτήματα εστιάζονται σε τρεις κυρίως ενότητες, τόνισε, αναφέροντας ως πρώτη αυτή που αφορά το θέμα των επισυνδέσεων και των παράνομων λογισμικών. Δεύτερον, ποια είναι ακριβώς η θέση του κ. Τσίπρα για όσα αναδείχθηκαν σχετικά με την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επί ημερών της διακυβέρνησής του. Τρίτον, σχετικά με τα ονόματα των πολιτών που ανέφερε, πώς ανέφερε τα ονόματα αυτά, είπε διερωτώμενος αν τα ονόματα αυτά αναφέρονταν στην επιστολή του κ. Ράμου. Πώς αντιδρούν όμως οι πολίτες σε όλα αυτά? Η Δέλτα Τηλεόραση συνομίλησε με Αλεξανδροπολίτες ζητώντας την άποψή τους για το ζήτημα, με τους περισσότερους να μην έχουν άποψη, κάποιους να μην θέλουν να την εκφράσουν, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που έκαναν λόγο για πολιτικά παιχνίδια που παίζονται. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση μορφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Αχ, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για τις υποκλοπές, για την υπόθεση των υποκλοπών, σας ενδιαφέρει η υπόθεση αυτή? Σίγουρα μας ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Τι να σας πω, δεν έχω ιδιαίτερα άποψη. Η άποψή σας για τις υποκλοπές, για την υπόθεση των υποκλοπών που έχει ακουστεί πολύ? Για τις υποκλοπές, δεν ξέρω ποιανού θέμα είναι, παιδιά, δεν ασχολούμαι. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν είναι σωστό αυτά τα πράγματα να γίνονται, αλλά γίνονται. Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Για τις υποκλοπές, την υπόθεση των υποκλοπών με τα τηλέφωνα και το... Ο ένας καλύπτει τον άλλον, τι να σας πω, γενικά. Και για την Οβάρτη και για τον. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν ασχολούμαι και πολύ, γιατί είμαι μια μεγάλη γυναίκα. Δεν ασχολούμαι και πολύ με αυτά. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Για να γίνουν τώρα εκλογές. Ναι. Τι να πω, αφού θα γίνουν που θα γίνουν. Γιατί να γίνουν νωρίτερα? Για το θέμα των υποκλοπών. Εντάξει, μας ζαλίσαν με αυτά. Τίποτα άλλο. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση μορφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Πολιτικά παιχνίδια μόνο. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι παιχνίδια των πολιτικών. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση μορφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Καλημέρα σας. Δουλειά δεν έχουν και ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες. Για τις υποκλοπές? Οι υποκλοπές πάντοτε γινότανε, πάντοτε γίνονται και πάντοτε θα γίνονται. Αυτό έχω να πω. Καλά κάναν. Άσε το είναι λαμπύρινθος, αγόρι μου. Ξέρεις τα λαμπύρινθος. Είδα και με τις δίκες που γίνονται και όλα αυτά, είναι μεγάλη ντροπή να είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Έχουμε δώσει το φως σε όλο τον κόσμο και να βλέπεις τους Έλληνες να τους ταλαιπωρούνε. Η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, δείχνει τα δόντια της και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με την αίθουσα σύνταξης, εκείνη η Μαρία Καρασουλτάνη, για να μας δώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτές τις ώρες. Μαρία. Σάκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει ήδη στην περιοχή μας τα φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα και με το επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΗ, και ξεκινάει από σήμερα το βράδυ, ήδη έχει αρχίσει και θα τελειώσει λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής. Η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου συστήνει προσοχή στους πολίτες, όχι στις άσκοπες μετακινήσεις,
καθότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται από θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίζουν τα 8 Μποφόρ, καθώς και από καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ημιωρινά και ορεινά από το βράδυ της Πέμπτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκτακτη ανακοίνωση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε και ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης, συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, να ενημερώνονται για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την αστυνομία. Κατά τα άλλα, οι άσκοπες μετακινήσεις θα πρέπει λίγο να περιοριστούν. Ναι, δεν υπάρχει τώρα λόγος αυτές τις μέρες και ώρες να κινείται κανείς, αν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος. Και κάτι που το λέμε πάρα πολύ συχνά, να προσέχουμε λίγο και τις παραγγελίες αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες μάλλον, δεν χρειάζεται πάρα πολύ delivery κτλ. Γιατί τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εργάζονται στην εστίαση και στο μοίρασμα των προϊόντων, αντιμετωπίζουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα και οι οδηγοί στους δρόμους βεβαίως. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες και κατά τη διάρκεια του δελτίου, αν κάτι συμβεί, αλλά και στα επόμενα δελτία της Δέλτα Τηλεόρασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλαγή θέματος τώρα, κυρίες και κύριοι. Το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Η Υπουργός είχε συναντήσεις με τον διοικητή Βαγγέλη Ρούφο, τον διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής Ελπιδοφόρο Ματαδάκη, ενώ παρέστηκε στην Κοπή Πίτας της Εν Λόγω Κλινικής. Στη Θράκη βρέθηκε την Πέμπτη η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υπουργός που κατάγεται από το Δημότυχο του Εύρου μετέβη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, όπου παρέστη στον αγιασμό και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που διοργάνωσε η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμας. Ζήσαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο πολλές δυσκολίες. Ένας χώρος που μας είναι οικείος, μας είναι προσιτός, όσο κι αν κάποτε δεν είναι ευχάριστος όταν ερχόμαστε ως ασθενείς σε αυτόν τον χώρο, αλλά τον είδαμε σε δύσκολες στιγμές που κι εσείς κεντρικά από την Αθήνα τις χειριστήκατε με έναν τρόπο που μας ανέπαυε πάντοτε και μας έκανε να αισθανόμαστε τη σιγουριά της πολιτείας μας και του Υπουργείου μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη λέλαπα την οποία αντιμετωπίσαμε. Δόξα τω Θεώ, μακάρι να πάνε όλα τώρα καλύτερα. Εκείνο που έχω να πω επίσημα σε μια τέτοια μέρα που είμαστε όλοι μαζί και να ομολογήσω και να εξάρω είναι την ευγνωμοσύνη και της τοπικής κοινωνίας, αλλά φαντάζομαι και όλης της ελλαδικής κοινωνίας, σε ό,τι προσέφεραν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, τα διοικητικά συμβούλια, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, όλοι όσοι ασχολούνται στους χώρους της υγείας και καταναλώνουν τον εαυτό τους με τόσες δυσκολίες που για μας ήταν 2 χρόνια. Για εκείνους ίσως είναι ολόκληρη η ζωή τους. Από το Σεπτέμβριο, 1 Σεπτέμβριο αν θυμάμαι καλά, ή 30 Αυγούστου 21 αναλάβατε, 1,5 χρόνο σκοντά. Δεν θα μείνω στο κομμάτι της γνώσης και των γνώσεών σας, γιατί ως γιατρός του ΕΣΥ υπηρετήσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας από όλα τα πόστα, και γιατρός και διευθύντρια και πρόεδρος στο ΚΕΣΥ, σε διάφορα πόστα και με διακρίσεις και στο εξωτερικό. Εκείνο που θέλω να τονίσω και να εξάρω είναι πραγματικά το πολιτικό σας θάρρος και τόλμη να φέρετε κάποιες τομές στο σύστημα υγείας οι οποίες ήταν αναγκαίες και ήρθε και η πανδημία, η οποία ανέδειξε την αναγκαιότητα αυτών των αλλαγών. Πραγματικά καλή δύναμη να έχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας θεωρούμε πάρα πολύ κοντά και το έργο σας είναι γνωστό σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε και μία ευρύτησα Υπουργό Υγείας σήμερα στην περιοχή μας. Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Εύρος έχει αναπληρωτή υπουργό στο Υπουργείο Υγείας. Παρότι εγώ δεν είμαι Θρακιώτης, είμαι Κρητικός, πιστέψτε με ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και βέβαια το νοσοκομείο, όπως ξέρετε, έχει πολλά προβλήματα, αλλά αν μας μείνει χρόνος θα τα πούμε αυτά λίγο κάτι δύο καλύτερα. Οι γιατροί μας, τα παιδιά που σπουδάζουν στην πατρίδα μας, όπου κι αν αναγκάστηκαν να βρεθούν, διέπρεψαν.
Αυτό σημαίνει ότι οι σχολές κάνουν δουλειά συστηματική, σωστή και επίκαιρη. Αλλά μη φοβηθείτε ποτέ τίποτε. Και ένα πράγμα μόνο δεν επιτρέπεται. Κάποια απογοήτευση ή κάποια θλίψη να καταλάβει την ψυχή σας και την καρδιά σας. Αυτό μην το επιτρέψετε, σας παρακαλώ. Αργότερα, υπουργός είχε συνάντηση με το διοικητή του νοσοκομείου Βαγγέλη Ρούφο, συνομιλώντας για θέματα που απασχολούν το νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και με το διευθυντή της παιδιατρικής κλινικής Ελπιδοφόρο Μανταδάκη. Εν συνεχεία, μίλησε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι εδώ. Έχουμε δει όλα τα καλά του νοσοκομείου και έχουμε δει και τα προβλήματά του. Λίγο-λίγο κάνουμε αλλαγές. Τώρα θα δω καινούργια τμήματα που υπάρχουν. Μίλησα με συναδέλφους και γενικά προσπαθούμε να δούμε το μέλλον και του νοσοκομείου εδώ και την πορεία του, τις ανάγκες του. Φυσικά είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο πανεπιστημιακό που το στηρίζουμε απολύτως, όπως όλα τα νοσοκομεία. Αλλά εδώ ένας λόγος παραπάνω γιατί έχουμε τους φοιτητές που είναι οι αυριανοί μας γιατροί. Που είχαμε και μια πολύ ωραία κουβέντα με τους φοιτητές, την οποία θα συνεχίσουμε για τις ειδικότητες και πώς προγραμματίζουμε τις ειδικότητες από εδώ και πέρα, ώστε να έχουμε τους γιατρούς που χρειαζόμαστε για όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Και ετοιμάζομαι τώρα να δω το νοσοκομείο, δεν έχω δει ακόμα. Η κάλυψη των κενών στην παιδιατρική, γιατί είναι από τα προβλήματα... Το κουβεντιάσαμε τώρα, μου είπε ήδη, ναι, οι κενές οργανικές, έναν γιατρό θέλει, έναν παιδονευρολόγο, αυτό μου είπε. Θα τις δούμε, μιλάμε με τη διοίκηση, μιλάμε με την ΥΠΕ, θες θα προκηρυχθούν γύρω στο Φεβρουάριο. Γιατί επειδή πέρασε το νομοσχέδιο που αλλάζει λίγο τις κρίσεις των γιατρών και τις φέρνει πίσω στα νοσοκομεία, ώστε να μπορούν οι γιατροί της κλινικής να ξέρουμε ποιον θα δουλέψουν. Το κλίμα είναι πολύ καλό εδώ πέρα. Θα προχωράμε, βγαίνουν οι υπουργικές και οι θέσεις θα προκηρυχθούν Φεβρουάριο. Ρε Υπουργέ, υπάρχει κάποιο σχέδιο για μεθ παιδών ή σε αυτό το νοσοκομείο ή σε κάποιο άλλο? Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται πολλές θέσεις στο παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης και 8 στη Λάρισα που θα είναι έτοιμες τον Ιούνιο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είχε και μία ολιγόλεπτη συζήτηση με φοιτητές του τελευταίου έτους της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης για θέματα που τους απασχολούν. Οι αναμονές τώρα είναι πολύ μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι δίκαιο να το κάνουμε σαν το στρατό. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που πολλά παιδιά μπορεί να μην θέλουν. Δεν θέλουμε γάφτιμο πτυχίο απαραίτητα. Το πώς θα το διαλέξουμε πρέπει να το αποφασίσουμε μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε όσους θέλουμε να δούμε τι θέσεις παίρνουμε και από εκεί και πέρα ίσως να είναι κάποια εξέταση. Ίσως να είναι, δεν μπορώ να σας πω. Εσείς μαζί θα το δούμε. Δηλαδή, δεν έχω έτοιμο σχέδιο. Αλλά σίγουρα είναι μια ανάγκη που πρέπει να την προχωρήσουμε. Δεν έχουμε βάλει το βαθμό πτυχίου, σας το λέω. Ο βαθμός πτυχίου μπορεί να είναι ένα 10% όπως είναι ο βαθμός στο πολιτήριο όταν δίνετε εισαγωγικές. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι καταρχήν να καταλάβετε κι εσείς ποιες είναι οι δικές σας καλύτερες. Δηλαδή, άλλος έχει πολύ καλός με τα χέρια, μπορεί να γίνει επεμβατικός, αλλά είναι το καθένας. Πρέπει να δει ο ίδιος τις δυνατότητες του, να τον δει και κάποιος άλλος να δει τις δυνατότητες. Και τα τελευταία 2 χρόνια ουσιαστικά να αρχίσετε να προσανατολίζεστε προς ό,τι θέλετε κι εσείς. Και σας λέω και πάλι, τις προτάσεις σας θέλω για ένα σύστημα δίκαιης εισαγωγής της ειδικότητας και κατάλληλης εισαγωγής της ειδικότητας. Η σύντομη περιοδία της στη Θράκη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με την εσπερίδα που διοργάνωσε ο Ρωταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη με κεντρικό θέμα «Υγεία και παγκόσμιες προκλήσεις, πώς επιδρούν τα μείζωνα παγκόσμια ζητήματα στο αγαθό της υγείας και πώς αυτό διασφαλίζεται», στην οποία ήταν και ομιλήτρια. Η εσπερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Όμιλο Συνέβρεσης Ιδεών Νεανός στη Λέσχη Κομωτινέων. Στη Δέλτα Τηλεόραση παραχώρησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Η Υπουργός μίλησε στην Κατερίνα Καλεντερίδου και αναφέρθηκε στις ελλείψεις φαρμάκων, στην αξιολόγηση των νοσοκομείων μέσα από τις συχνές της επισκέψεις, καθώς και για άλλα σημαντικά θέματα στον τομέα της υγείας. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η χαρά μας απόψε, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμα μία φορά την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα, η οποία περιοδεύει στη Θράκη, συγκεκριμένα σε Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή. Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ορίσατε στην πατρίδα σας, γιατί εκτός το ότι έχετε καταγωγή από τον Εύρο, είναι ένας τόπος που τον αγαπάτε πολύ και σας αγαπά πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πραγματικά τον αγαπάω τον τόπο και ευχαριστώ που με αγαπάει. Βρισκόμαστε έτσι σε μια ιδιαίτερα τεταμένη πολιτικά περίοδο, με πολλές έτσι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πολλές αναταράξεις όμως δέχεται και το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Και το λέω αυτό γιατί ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ απλοποιημένα τα ζητήματα της υγείας, γιατί είναι το μεγαλύτερο αγαθό, βλέπουμε ότι διαρκώς δημιουργούνται θέματα. Υπήρξε έντονος προβληματισμός στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με τις ελλείψεις των φαρμάκων.
Δουλέψατε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα? Νομίζω ότι έχει αρχίσει και ομαλοποιείται το σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν όλα τα αντιπηρετικά, έχουν μπει στην αγορά αναπνευστικά. Λίγο πολύ. Κοιτάξτε, είμαι 30 χρόνια γιατρός στο ΕΣΥ. Προβλήματα με τα φάρμακα κατά καιρούς είχαμε. Mm-hmm. Δεν είχαν βέβαια τα νοσοκομεία, έτσι, να το τονίσουμε. Όχι, αυτό. Και στο νοσοκομείο υπήρχαν φορές που είχαμε. Είχαμε φάρμακα, φτηνά φάρμακα για καρκινοπαθείς, παραδείγματος χάρη, δεν τα βρίσκαμε για κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι ταλαιπωριόντουσαν ψάχνοντας από φαρμακείο σε φαρμακείο. Και μιλάω για χρόνια πριν, δεν μιλάω για τώρα. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό υπάρχει πραγματικά προβλήματα, αλλά τα προβλήματα το σωστό είναι να τα λύνουμε με έναν ουσιαστικό διάλογο και προσπαθώντας να τα λύσουμε. Όχι χρησιμοποιώντας τα σαν, αν θέλετε, όπλο για να κάνουμε γκρίνια. Γιατί συμβαίνει και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι διαφορετικό να πούμε έχουμε αυτό το πρόβλημα, ας κουβεντιάσουμε όλοι πώς θα το λύσουμε καλύτερα. Και διαφορετικό να πούμε τα προβλήματα χωρίς ουσιαστικά να σας πω. Πήγα χθες σε ένα νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μπήκα και ήταν καμιά σαρανταριά εργαζόμενοι που ήταν μαζεμένοι και φωνάζανε μέσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται άρρωστοι. Τους είπα, παιδιά, ακούω. Και νομίζω ότι δεν είναι σεβασμός στον άρρωστο να φωνάζουμε. Ευχαρίστως να σας δω. Μόλις τελειώσω με τους υπόλοιπους. Όχι τώρα. Τώρα έχω προγραμματισμένο ένα ραντεβού. Εξακολουθούσαν, μήναν, κάνα δεκάλεπτο φωνάζοντας. Δεν είναι ο τρόπος αυτός. Ευχαρίστως να ακούσω. Ευχαρίστως. Γιατί χάνεις και το δίκιο σου με αυτόν τον τρόπο. Έτσι είναι. Δεν χάνεις το δίκιο σου. Και δεν δείχνεις και σεβασμό στον χώρο που δουλεύεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι άρρωστη δίπλα και εγώ να φωνάζω. Ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει έντονα, φαντάζομαι απασχολεί ολόκληρη τη χώρα, είναι το θέμα των γενοσύμων. Είμαστε ανεκπαίδευτοι οι Έλληνες στη χρήση των γενοσύμων? Γιατί έχει μπει στο μυαλό μας η λογική ότι έχω μάθει στο συγκεκριμένο φάρμακο, το παλιό, το παραδοσιακό, και δεν θα μπορώ να δοκιμάσω, δεν μπορώ σε διαδικασία να δοκιμάσω κάτι άλλο που θα μου λύσει το πρόβλημα σε τέτοιες περιόδους ελλείψεων? Έχετε δίκιο, είναι πολύ καλή ερώτηση που κάνετε. Πραγματικά έχουμε γενώσιμα φάρμακα που είναι για να μπουν στην Ελλάδα και να δοθούν στο εμπόριο, ελέγχονται απολύτως και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από το δικό μας, τον ΕΟΦ. Άρα, ό,τι γενώσιμο φάρμακο κυκλοφορεί είναι καλό. Γενικά υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα που είναι λίγο φτηνότερα από τα, από τα κανονικά. Για τα πιο ακριβά φάρμακα θα μπορούσαμε ίσως να πετύχουμε και καλύτερες τιμές. Για τα πολύ φτηνά φάρμακα δεν υπάρχουν περιθώρια για καλύτερες τιμές. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές είμαστε και κάτω από το κόστος στην Ελλάδα, που είναι ένα θέμα. Αλλά είναι καλά τα γενώσιμα φάρμακα και δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Μήπως θα πρέπει, αναρωτιέμαι, να εκπαιδευτεί περισσότερο έτσι, ο κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργηθούν κάποιες καμπάνιες ενημέρωσης? Δίκιο έχετε, είναι μια καλή ιδέα και βέβαια είναι κάτι που μπορεί να κάνει και ο γιατρός. Να πει στον ασθενή. Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα των ηλικιωμένων. Το βλέπουμε και σε νεαρές μητέρες. Έχουν μάθει, ας πούμε, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αντιπηρετικά για τα παιδάκια τους, που δεν θα πάνε σε κάτι άλλο. Ναι, πραγματικά τα φάρμακα που υπάρχουν είναι ελεγμένα. Μπορούν να μιλήσουν με τον γιατρό για να έχουν την πρόσθετη ασφάλεια του ότι ο γιατρός λέει ναι, και από εκεί πέρα να τα πάρουμε. Περιοδεύετε, δεν έχετε σταματήσει από την αρχή που αναλάβατε τη θέση αυτή στο Υπουργείο Υγείας. Είστε ασταμάτητοι, και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, είναι, το λέει νομίζω, το λένε όλοι οι Έλληνες. Δεν έχετε σταματήσει να επισκέφτεστε νοσοκομεία, γενικότερα έτσι, μονάδες υγείας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πού βρισκόμαστε, πού ήμασταν και πού πάμε, τη στιγμή μάλιστα που επικρατεί έξαρση και των ιώσεων και του συγκητιακού ιού και του κορονοϊού, γιατί όλα αυτά δεν έχουν φύγει, είναι εδώ και ταλαιπωρείται και αρκετός κόσμος. Να σας απαντήσω και θα μακρηγορήσω λίγο, θα μου επιτρέψετε. Πηγαίνω σε κάθε νοσοκομείο και σε πολλά έχω πάει. Στην Κρήτη έχω πάει σε νοσοκομεία, στα περισσότερα έχω πάει 2 φορές και σε κάποια έχω πάει 3 και 4. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να βλέπω τα πράγματα στα χαρτιά, αλλά να μιλάω με τους ανθρώπους, να βλέπω τις δομές. Γιατί καταλαβαίνω, είμαι γιατρός 30 χρόνια στο ΕΣΥ, οπότε καταλαβαίνω τις ανάγκες καλύτερα. Και είναι και μια ανοιχτή πόρτα πάντα που το καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον εργασίας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θεωρώ απαραίτητο να κουβεντιάζουμε τον προσωπικό και αφιερώνω χρόνο που το θεωρώ σημαντικό για τους γιατρούς, για τον νοσηλευτικό, για τους διοικητικούς. Δηλαδή με πολλούς έχουμε γίνει πια φίλοι, πώς να σας πω. Είναι σημαντικό για μένα. Είναι κάτι που με κάποιους διοικητές το είχα ζήσει στο δικό μου νοσοκομείο, με κάποιους δεν το είχα ζήσει και θεωρώ ότι πάντα λειτουργεί καλύτερα και καταλαβαίνεις καλύτερα και μπορείς να είσαι και πιο δίκαιος με τις μονάδες υγείας έχοντας δει από κοντά τι γίνεται. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι το θέμα των ιώσεων που είπατε, που πράγματι μας απασχολεί πάρα πολύ.
Να σας πω και... Η κυρία Λινού, ας πούμε, ναι, σήμερα ανέφερε ότι θα είναι καλό να ξαναγυρίσουμε στη μάσκα. Γιατί γίνεται χαμός. Υπάρχουν φωνές που λένε το ένα και υπάρχουν φωνές mm-hmm. που λένε το άλλο. Εγώ είμαι υπέρ της φωνής που λέει να προσέχουμε όταν υπάρχει κόσμος, αλλά να μην κάνουμε υποχρεωτική τη μάσκα, γιατί είδαμε ότι η υποχρεωτική μάσκα έκανε τα παιδιά να προσαρμόζονται πολύ δυσκολότερα σε περιβάλλον γνωστών και φίλων. Έκανε πολύ πιο ευάλωτα τα παιδιά στις λοιμώξεις, γιατί το ανοσοποιητικό τους δεν... Αυτό το βιώνουμε φέτος. Το βιώνουμε πάρα πολύ φέτος. Δηλαδή αρρώστησαν παιδιά που... Δεν αρρώστηναν εύκολα. Δεν αρρώστηναν εύκολα. Λοιπόν, έχουμε μια περίοδο γρήπης. Αλλά το να μην εκτίθενται τα παιδιά δημιουργεί προβλήματα. Ένα, το νοσοποιητικό τους δεν πάει καλά και άρα αρρωσταίνουν περισσότερο. Και έχουμε δει στο παρελθόν ότι και τα παιδιά που δεν εκτίθενται, δεν παίζουν στα χώματα, δεν κάνουν αλλεργίες περισσότερες. Mm. Άρα το νοσοποιητικό πρέπει να μεγαλώσει και να οριμάσει κανονικά. Και αυτό το κάνει ζώντας κανονικά μέσα στους άλλους ανθρώπους. Και η ψυχική σφαίρα επίσης, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τεράστια θέματα με τον ψυχισμό των ανθρώπων, γιατί υπήρχε ο εγκλεισμός και η μάσκα είναι μέσα σε αυτά. Ένα παιδάκι 4-5 χρόνων ή και 12 χρόνων που του φοράς μάσκα όλη μέρα, δεν είναι φυσιολογική η ανάπτυξη. Αν είχαμε τεράστια κρούσματα, πάρα πολλές νοσηλείες, το πρόβλημά μας όμως είναι κυρίως κρούσματα που φτάνουν στα νοσοκομεία και δεν χρειάζεται νοσηλεία, δηλαδή είναι ότι έχουν γεμίσει τα κρεβάτια των νοσοκομείων. Αυτό που βαραίνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή είναι τα τμήματα επικόντων περιστατικών. Και να σας πω επίσης, για να βγάλαμε στην Αθήνα μια ανακοίνωση που λέμε ποια κέντρα υγείας έχουν παιδιάτρους. Και στην Αθήνα, φυσικά, στην Αττική δεν έχουμε αγροτικούς. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις αγροτικό στην Αττική. Υπήρχαν σχόλια ότι πού θα μας πάτε και θα είναι κάποιος ανειδίκευτος. Μα δεν είναι ανειδίκευτος. Είναι ένας παιδίατρος. Και αντί να ταυλοπορηθεί ένας γονιός περιμένοντας στα ΤΕΠ του Αγία Σοφία 7 ώρες, να πάει στο κέντρο υγείας και σε μισή ώρα, μία ώρα θα να τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Με τις εξετάσεις και να είμαστε... Το άλλο πράγμα που κάνουμε για να γίνεται πιο εύκολη η ζωή των ασθενών είναι ότι οι εξετάσεις γίνονται σιγά σιγά ηλεκτρονικά και έρχονται στο τηλέφωνό τους. Άρα κάνει την αιμοληψία ή κάνει την ακτινογραφία και παίρνει την απάντηση μετά από μία-δύο ώρες στο κινητό τηλέφωνο mm-hmm. και δεν ταλαιπωρείται ούτε να περιμένει ούτε να... Ναι. Πολύ σημαντικό, νομίζω. Αυτά είναι από τα καλά που μας έφερε, νομίζω, ο κορονοϊός, ναι. Γιατί, εντάξει, δεν έφερε μόνο αρνητικά. Πήγαμε πολύ μπροστά τεχνολογικά, τουλάχιστον. Αναφορικά τώρα με το νοσοκομείο του Εύρου, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, ποια είναι τα προβλήματα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να λυθούν άμεσα σε λίγο, άλλωστε θα μπείτε και σε μια σύσκεψη εργασίας με τον διοικητή. Αλλά νομίζω ότι δεν σταματάνε. Είναι λογικό. Δηλαδή, καταρχήν η ιατρική εξελίσσεται. Και άρα θέλεις να βάλεις καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνολογίες και πρέπει να έχεις στο νου σου και να σταματήσεις πράγματα που είναι πια παροχημένα, που έχουν τελειώσει και δεν πρέπει πια να τα κάνεις. Μετά, όλα τα πράγματα θέλουν μια συντήρηση. Δηλαδή, εδώ το νοσοκομείο. Αυτό είναι που λένε και οι ασθενείς. Δηλαδή, ότι περπατάνε στο διάδρομο και είναι ντροπή. Έχουμε βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση, για τα πατώματα, για τα τμήματα επικόντων περιστατικών. Αυτά τα πράγματα που θεωρούμε απολύτως απαραίτητα σε ένα νοσοκομείο. Εδώ θέλει οπωσδήποτε και την ενεργειακή ανεβάθμιση και τα πατώματα, όλα αυτά που έχουν μπει ήδη σε διάφορα προγράμματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα νοσοκομεία, να σας πω την αλήθεια, που δεν έχουν τουαλέτα μέσα στο θάλαμο. Και αυτά είναι οι πρώτες προτεραιότητες. Δηλαδή δεν μπορεί 2023 να μην έχουμε τουαλέτα στο θάλαμο και να φεύγει ο ασθενής καμιά φορά με οξυγόνο ή με σάκους ή με οτιδήποτε άλλο. Βέβαια. Και να φεύγει να πηγαίνει 20 μέτρα ή 30 μέτρα πιο πέρα να πάει τουαλέτα. Άρα αυτά είναι πράγματα που μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πιστεύετε ότι είμαστε αρκετά πίσω στο κομμάτι της υγείας και στις παροχές των νοσοκομείων συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης? Καλά, εντάξει. Η ιατρική και η νοσηλευτική φροντίδα είναι πάρα πολύ καλές. Οι δομές μας θέλουν σαφώς συντήρηση και αναβάθμιση και είναι κάτι που δεν έχει γίνει. Τα περισσότερα νοσοκομεία της Αθήνας έχουν γίνει πριν το 50, κάποια πριν και τον προηγούμενο αιώνα. Σωστά. Δηλαδή, άρα χρειαζόμαστε. Στα περιφερικά νοσοκομεία έχουμε πάρα πολλά καινούρια, φρέσκα νοσοκομεία που είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά έχουμε ακόμη πάρα πολύ δουλειά και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγους μήνες ή ένα χρόνο. Χρειάζεται καιρό. Όπως και όλες οι θέσεις που προσπαθούμε να πληρώσουμε στα νοσοκομεία, είναι θέσεις που όλα τα χρόνια των μνημονίων φεύγαν 5 άτομα και ερχόταν ένα. Αυτά πρέπει να αναπληρωθούν σιγά σιγά, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο. Πάμε με όσο μπορούμε καλύτερα. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει ο πολίτης. Το πόσο χρονοβόρα είναι αυτά τα πράγματα. Καλώς κάνουμε λοιπόν και τα συζητάμε. Κατανοώ ότι δίνεται προτεραιότητα στο ΕΣΥ, ότι θα πρέπει ο κόσμος και οι πολίτες γενικότερα της χώρας να εμπιστεύονται τη δημόσια υγεία,
Ωστόσο, επικρατεί και η άλλη άποψη, ότι αισθάνονται αρκετοί περισσότερο ασφαλείς επισκεπτόμενοι έναν ιδιώτη γιατρό. Θέλουν να χειρουργηθούν σε ιδιωτικές κλινικές. Ένα από τα θέματα που απασχολεί έτσι τους ιατρικούς συλλόγους, όχι μόνο του Εύρου και της Θράκης γενικότερα, είναι το κατά πόσο υπάρχει στη σκέψη σας ή θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μία ιδιωτική πρωτοβουλία στο κομμάτι της δημιουργίας μίας γενικής κλινικής, έτσι ώστε αφενός να μην φεύγουν οι γιατροί οι ιδιώτες από τον Εύρο, για παράδειγμα, για να χειρουργούν τους ασθενείς τους στη Θεσσαλονίκη, που είναι το πλησιέστερο έτσι, σημείο που μπορεί κανείς να βρει μία ιδιωτική κλινική, αλλά να μην φεύγουν και οι ασθενείς με τις οικογένειές τους από εδώ για να μένουν αρκετό χρονικό διάστημα εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας, μου βοηθάει πολύ. Ο λόγος που αλλάξαμε τα πράγματα για το ΕΣΥ και δώσαμε τη δυνατότητα του part-time στους γιατρούς, ώστε να μπορεί να μπει στο νοσοκομείο τρεις μέρες, να βοηθήσει τους Έλληνες ασθενείς του δημοσίου συστήματος υγείας και παράλληλα να μπορεί να κάνει είτε μέσα στο νοσοκομείο απογευματινό γιατρείο, είτε εκτός νοσοκομείου κάτι ιδιωτικά, για μας είναι καλύτερη λύση. Δηλαδή, προτιμάμε να έχουμε περισσότερους ανθρώπους που θα είναι μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί αυτό το νοσοκομείο δεν πληρεί τις ανάγκες των ασθενών και πρέπει να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική. Δηλαδή, είναι μια καλή δομή, ένα νοσοκομείο σύγχρονο, με καλούς γιατρούς, με καλό νοσηλευτικό. Είτε ενδεχομένως μπορεί να αργήσει το χειρουργείο να αργήσει το ραντεβού. Γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε όλα, τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο προσωπικό, να μπουν οι ιδιώτες μέσα, να προσφέρουν εργασία και να μπορούν να κάνουν και τα περιστατικά τους. Για μας αυτή είναι καλύτερη λύση, πιο σωστή λύση και τελικά θα στοιχήσει λιγότερο στον Έλληνα ασθενή από ότι το να πάει σε μια δομή. Βεβαίως, όπου ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει σε μια ιδιωτική δομή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ιδιωτικό τομέα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική η συνεργασία και είναι σημαντικό να προτιμήσουμε και τις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας για να χειρουργηθούμε ή για να κάνουμε μια νοσηλεία. Αν θα στέλνατε έτσι ένα μήνυμα στους βορειοελλαδίτες, στους θρακιώτες, στους ευρύτες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα για το μείζον αυτό ζήτημα της υγείας, για την υγεία γενικότερα, ποιο θα ήταν αυτό, κυρία Υπουργέ, εδώ από την Αλεξανδρούπολη? Είναι ότι θέλουμε γενικά να υπάρχει. Είχαμε έρθει πριν από λίγο καιρό με τον Πρωθυπουργό, παρουσίασε όλα τα έργα που γίνονται στη Θράκη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλο την Θράκη και βέβαια και στο Βόρειο Εύγορο, που για μας είναι πολύ σημαντική. Εμένα και ο τόπος της καταγωγής μου, αλλά μια προσπάθεια που κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με το στρατό και να έχουμε μεγαλύτερο χώρο δουλεύοντας κατά κάποιο τρόπο συνεργατικά με το στρατιωτικό νοσοκομείο. Γενικά θέλουμε να στηρίξουμε και τον τρόπο ζωής και την ποιότητα ζωής και τη δουλειά, την εργασία. Γίνεται άξονας με τρένο που θα κάνει πιο εύκολες τις συγκοινωνίες, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρξει ένας βαθμός ανάπτυξης και μέλλον και αισιοδοξία για το μέλλον για όλους, ώστε να έχουμε μια Θράκη που λειτουργεί, που είναι καταπληκτική σαν τοπίο, καταπληκτική σαν δυνατότητες, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που συνδυασμένο με την υγεία, με την παιδεία, που και εδώ έχουν γίνει πολλές αλλαγές και καινούργια σχολεία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης πάρα πάρα πολύ. Εγώ έχω ξαδέλφια εδώ, έχω συγγενείς. Αισθάνομαι πραγματικά δεμένη με τον τόπο, αλλά μας ενδιαφέρει όλους. Δεν είναι επειδή είναι θέμα καταγωγής, είναι επειδή είναι θέμα ανθρώπων, είναι θέμα εθνικό, είναι από κάθε άποψη πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΣ ανέλαβε και επίσημο ευρύτης Άγγελος Χουδελούδης στην τελετή παράδοσης παραλαβής καθηκόντων αρχηγού που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Ο αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης τόνισε ότι δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο των άξιων προκατόχων του, διοικώντας το πλαίσιο του δικαίου. Πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοση παραλαβής καθηκόντων αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού στη βάρη στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Ο απελθόν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Χαράλαμπος Λαλούσης, παρέδωσε από την πλευρά του τα καθήκοντα στον νέο αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη. Ο στρατηγός Λαλούσης, στην ημερήσια διαταγή του, τόνισε πως κατά τη θητεία του προσπάθειά του ήταν να συμβάλλει στον εξυγχρονισμό και τη διαμόρφωση του μέλλοντος του στρατού Ξηράς. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αφαιρθεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής του Μαρτίου του 2020 στον Εύρο, υπογραμμίζοντας: «Η επιτυχία αυτή έδωσε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στην ελληνική κοινωνία». Ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, απέρχομαι σήμερα από την ενεργό υπηρεσία, παραδίδοντας τα καθήκοντά μου στον καταξιωμένο αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, αλλά και περήφανος που ο κύκλος της αεροδρομίας μου στις τάξεις του στρατού Ξηράς κλείνει εδώ ακριβώς, όπου πριν 43 χρόνια ξεκίνησε. Σε όλη μου τη θητεία, έστρεψα και διατήρησα τα συνειδητά το βλέμμα μου προς τα εμπρός. Και πάντα, κύρια προσπάθειά μου ήταν να συμβάλλω στον εξυγχρονισμό και στη διαμόρφωση του μέλλοντος του στρατού Ξηράς. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί εργαστήκαμε με φιλότιμο και μεράκι, καινοτόμο σκέψη και με την πεποίθηση ότι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Εκπληρώσαμε ένα δύσκολο και ταυτόχρονα εθνικά σημαντικό έργο, βάζοντας πρώτα το εμείς και όχι το εγώ. Γι' αυτό οφείλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ό,τι καταφέραμε μαζί το κατορθώσαμε, όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή ακριβώς είναι δύσκολο. Από την πλευρά του, ο ευρύτης αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης τόνισε ότι δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο των άξιων προκατόχων του, δικώντας το πλαίσιο του δικαίου, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας. Τέλος, επισήμανε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στο κοινωνικό σύνολο όταν και όποτε απαιτηθεί, ενώ συνέχισε λέγοντας: Η ασφάλεια της χώρας είναι μια συνεχής διαδικασία όπου δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Δεσμεύομαι να τηρήσω πιστά τον νόμο και τους κανονισμούς και παράλληλα να απαιτήσω την πιστή εφαρμογή τους από όλους ανεξαιρέτως. Δεσμεύομαι να συνεχίσω το έργο των άξιων προκατόχων μου, διοικώντας το πλαίσιο του δικαίου, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας. Ο ελληνικός στρατός αποτελεί διαχρονικά τον θεμελιώδη πυλώνα πάνω στον οποίο κτίστηκε και θα συνεχίζει να στηρίζεται η ύπαρξη, η ανάπτυξη και η ευημερία του έθνους μας. Παραμένουμε, όπως ήμασταν διαχρονικά, μέρος της ελληνικής κοινωνίας, η οποία μας περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη. Τα συναισθήματα αυτά τα ανταποδίδουμε, όντας έτοιμοι να συνδράμουμε το κοινωνικό σύνολο όταν και όπου απαιτηθεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Τα ανταποδίδουμε ιστάμενοι στα σύνορα της χώρας, εκπαιδευμένοι, ευέλικτοι, εξοπλισμένοι, συγκροτημένοι και διαθέσιμοι, υποστηρίζοντας με αποφασιστικότητα τις επιταγές της πολιτείας, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον. Στην τελετή χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος, ενώ παρέστη σύσσωμη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Αλλαγή θέματος τώρα, σύνδεση με τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Δάμον Δανιανό από την Ροδόπη. Καθώς την Κυριακή αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τα ψηφοδέλτια και της Ροδόπης. Καλησπέρα, αγαπητέ συνάδελφε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι ο κύριος Ιωσήφ Ιωσήφ φυσικά, όπως γράφει ο τίτλος. Θα διορθωθεί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Την Κυριακή θα γίνει και η ανακοίνωση μαζί με την απόφαση, ή θα έχουμε την απόφαση και άλλη μέρα την ανακοίνωση? Αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς μέχρι τώρα είναι ότι θα υπάρξει ένα πακέτο ψηφοδελτίων σε διάφορους νομούς της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι οι υποψήφοι και όλοι οι νομοί. Θα αναμένουμε τις ανακοινώσεις καθώς είμαστε σε μια εβδομάδα διεργασιών, ενώ ταυτόχρονα τρέχει στη Βουλή και η μάχη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ψήφο μομφής, η οποία έχει κατατεθεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα αναμένουμε την Κυριακή προκειμένου να καταστούμε όλοι μας σοφότεροι για το τι ακριβώς πρόκειται να ανακοινωθεί και πόσα και ποια ονόματα που αφορούν τη Ροδόπη, τη Θράκη, γενικότερα τους νομούς της Θράκης θα ανακοινωθούν σε αυτή την πρώτη μεγάλη μάζοξη της Κεντρικής Επιτροπής, συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως το πολιτικό περιεχόμενο της ομιλίας του Προέδρου της του κόμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Τι πληροφορίες έχουμε για τη Ροδόπη, ποια ονόματα θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια? Για τη Ροδόπη νομίζω ότι είναι σαφές πως από τη στιγμή που υπάρχει ενενεργία βουλευτής θα είναι υποψήφιος ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ ως ενενεργία βουλευτής του κόμματος και από εκεί και πέρα ακούγονται, μάλλον σε μια συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα σε καθημερινή εφημερίδα της Κομωτινής, στον παρατηρητή της Θράκης πιο συγκεκριμένα, δήλωσε θετικό στην υποψηφιότητά του ο κύριος Γιώργος Πεταλωτής, ο πρώην υπουργός, ο οποίος τελευταία φορά ήταν υποψήφιος στη Ροδόπη το 2012, έκτοτε πολιτεύτηκε μόνο μία φορά στο νότιο τομέα των Αθηνών και τώρα λέγεται, μάλλον ο ίδιος τόνισε ότι είναι θετικός στο ενδεχόμενο της δικής του υποψηφιότητας. Άρα εικάζω... Και σε εμάς εδώ σχεδόν το ίδιο είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα εικάζω λοιπόν εξ αυτού του λόγου ότι θα είναι και εκείνος ένας μεταξύ των υποψηφίων
των 5 υποψηφίων. Επίσης θα είναι σίγουρα, κατά την αίσθηση, την άποψη και τις πληροφορίες που έχω, ο Γιώργος Μανανάς, ο οποίος κατά το παρελθόν υπήρξε πολλές φορές υποψήφιος, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, κατ' επανάληψη δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος του Δήμου Κομωτινής, και ήταν ένας εξ αυτών των ανθρώπων, των συντρόφων, ο οποίος παρέμεινε στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και όταν οι περισσότεροι εκεί τη δύσκολη περίοδο μεταξύ 13-15 είχαν φύγει. Mm-hmm. Και επίσης βεβαίως θα στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο και με τη συμμετοχή 2 γυναικών. Ακούω ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγλου και η κυρία Γαμζέ Χατίπ από την πλευρά της μειονότητας και είναι μεταξύ εκείνων οι οποίες θα εκτιμηθεί κατά πόσο τελικά μία εξ αυτών θα είναι υποψήφιες. Υποψηφιότητα έχει καταθέσει και η κυρία Σιμπέλ Μάνογλου, η οποία και κατά την περίοδο του 2019 ήταν επίσης υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο Δαμοροδόπης, και φυσικά και μία από το χριστιανική πλειονότητα γυναίκα. Ακούω ότι θα είναι η κυρία Ευαγγελία Μουτουσίδου. Τουλάχιστον εκείνη έχει εκδηλώσει μέχρι στιγμής ενεργό ενδιαφέρον. Όλα αυτά με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι απέχουμε ακόμα κάποια 24 ώρα από την Κυριακή. Ναι, και ναι. Με το γεγονός, επαναλαμβάνω, αν και εφόσον θα υπάρξει απόφαση για τη Ροδόπη να ανακοινωθεί το σύνολο του ψηφοδελτίου, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες. Ιστορικά η Ροδόπη, η Ξάνθη, η νομή της Θράκης γενικότερα ανακοινώνονται τμηματικά. Ναι. Και τμηματικά και συνήθως προς το τέλος. Αυτό είναι το παραπολιτικό της υπόθεσης. Προς το τέλος της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων, όταν πλησιάζουμε κοντά σε εκλογές. Τώρα εικάζουμε εμείς ότι οι εκλογές θα γίνουν περί τις 9 Απριλίου, αργότερα, νωρίτερα. Δεν το γνωρίζει κανείς αυτό αυτή τη στιγμή με ακρίβεια, γιατί είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα το ανακοινώσει κατά το Μάρτιο, από ό,τι ακούγεται. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ πρωτοπορεί σε αυτή τη διαδικασία και ανακοινώνει τέλη Γενάρη ψηφοδέλτια εν ώψη εκλογών, οι οποίες θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάη. Καλά, πάντως, Αδάμων, έχουμε δει στο παρελθόν και ανακοινώσεις να γίνονται και ψηφοδέλτια να αλλάζουν μέχρι τις εκλογές, γιατί ο πολιτικός χρόνος είναι μεγάλος. Ο χρόνος, πράγματι, ο πολιτικός χρόνος είναι μεγάλος και αυτό σίγουρα είναι ένα γεγονός που προκαλεί ένα ενδιαφέρον, και έχεις απόλυτο δίκιο για το γεγονός ότι κατά το παρελθόν είδαμε να συμβαίνουν και αλλαγές ακόμα και λίγα 24 ώρα πριν από την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων. Για την ιστορία θα σας αναφέρω ότι η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγλου, η οποία τώρα επιθυμεί να είναι υποψήφια στη Ροδόπη, το 2019, ενώ ήταν ουσιαστικά βέβαιη η υποψηφιότητά της, αποχώρησε ακριβώς ένα 24ωρο πριν γίνει η ανακήρυξη των συνδυασμών από το πρωτοδικείο. Και τότε κλείθηκε το κόμμα έκον-άκον να βρει υποψήφια προκειμένου να συμπληρωθεί η πεντάδα. Ναι. Έχουμε ζήσει πολλά κατά το παρελθόν και έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από το πόσο, ας πούμε, ρευστό είναι το περιβάλλον πάνω στο οποίο διαμορφώνονται τα ψηφοδέλτια και τώρα, οι υποψηφιότητες. Έχουμε την πρόταση μορφής που κατατέθηκε χθες στην Ελληνική Βουλή. Ακούγονται και συζητιούνται πολλά. Βεβαίως το θέμα των υποκλοπών είναι η βάση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει και αν είναι ένα εργαλείο η πρόταση δυσπιστίας υπέρ της συσπήρωσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Πρώτον, από το δεύτερο θα ξεκινήσω και θα το απαντήσω ως πρώτο. Είναι σίγουρα εργαλείο, ξεκάθαρα κοινοβουλευτικό εργαλείο, το οποίο συσπηρώνει δημιουργεί κλίμα συσπήρωσης στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βγάζω έξω το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και τα υπόλοιπα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης από αυτή την ιστορία. Δεύτερον, δημιουργεί μια τρομερή τοξικότητα και υποβαθμίζει το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε πολύ χαμηλό βαθμό. Και δεν αντιπροσωπεύει σίγουρα, επειδή έχω προσωπική εικόνα από πάρα πολλούς ανθρώπους που αυτή τη στιγμή διατελούν βουλευτές, είναι εν ενεργεία βουλευτές σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι αυτό το επίπεδο, δεν είναι η εικόνα αυτή της Βουλής η οποία βγαίνει μέσα από αυτή την τοξικότητα, τη σύβριση, οι οποίες ανταλλάσσονται, τις ηρωνίες, έτσι, και τις εμπαθείς διαδρομές οι οποίες αναδεικνύονται από το βήμα της Βουλής μεταξύ κυρίως βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι.
Θλίβομαι για αυτή την εικόνα. Δεν την επικροτώ αυτή την εικόνα. Και σε καμιά περίπτωση ασφαλώς δεν αναμένουμε να γίνουμε κατά τη σοφότερη από την σημερινή και την αυριανή συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα απορριφθεί η πρόταση δυσπιστίας από την κυβερνητική πλειοψηφία. Όλες οι προτάσεις δυσπιστίας έχουν απορριφθεί κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, οι οποίες έγιναν από τις εκάστοτε αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Ασφαλώς είναι ένα κοινοβουλευτικό, όπλο στη φαρέτρα της εκάστοτε αντιπολίτευσης, η πρόταση μορφής. Υπάρχουν λόγοι που για τους οποίους μπορεί αυτή τη στιγμή να αναπαιμφθεί μομφή για τη λειτουργία και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση των Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός στην υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά λυπάμαι να πω ότι αφενός μεν δεν είναι αντιπροσωπευτικό του κοινοβουλευτικού διαλόγου αυτό το οποίο βλέπουμε να διεξάγεται ως συζήτηση σήμερα στη Βουλή, και από την άλλη πλευρά και ο λαός αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα. Η ποιότητα της δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλο και μείζον ζήτημα, βέβαια, αλλά από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική όταν βλέπει αυτή να διεξάγεται με αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα. Τελικά τι έχει συμβεί με τις παρακολουθήσεις και πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό το οποίο γίνεται για να φτάσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ζητώντας ουσιαστικά να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να πάμε σε εκλογές? Σε εκλογές θα πάμε έτσι κι αλλιώς σε 2-3 μήνες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τακτικισμός από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, γιατί θεώρησε πως με αυτόν τον τρόπο θα συσπυρώσει το ακροατήριό του ή θα ψαρέψει καινούργιους ψηφοφόρους, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει από την δύσκολη δημοσκοπική καταγραφή που υπάρχει αυτή τη στιγμή για εκείνον, αλλά και από τις αποκαλύψεις οι οποίες γίνονται, ψεύτικες ή αληθινές. Αυτό θα φανεί από την αποδεικτική διαδικασία στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο σε σχέση με την υπόθεση του κυρίου Παπά, του κυρίου Καλογρίτσα και όλων αυτών που καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε πάρα πολύ λάθος την υπόθεση των υποκλοπών. Το ανέδειξε όλο αυτό το θέμα με τον καλύτερο δυνατό θεσμικά τρόπο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, από τον Ιούλιο, όταν κατέστη φανερό μέσα από την αποδεικτική διαδικασία και μέσα από τον έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο ίδιος ήταν παρακολουθούμενος και ήταν θύμα παρακολούθησης ως υποψήφιος αρχηγός του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής επί πολλούς μήνες. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισήμως παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η επισύνδεση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του μετέπειτα αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, δεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Όπως και του συναδέλφου μας κυρίου Κουκάκη, δημοσιογράφου του Οικονομικού Ρεπορτάζ, ο οποίος παρακολουθήθηκε επειδή έκανε έρευνα για δοσοληψίες τραπεζικές εκείνη την περίοδο ανάμεσα σε μεγάλους τραπεζικούς ομίλους. Δεν περιποιεί τιμή για το πολίτευμά μας, για τη δημοκρατία μας, για το θεσμικό, για το κύρος των θεσμών, ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιμένει ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προέβη σε αυτές τις νόμιμες επισυνδέσεις. Και δεν περιποιεί τιμή, γιατί αφενός μεν η νομιμότητα αυτών των επισυνδέσεων εμβάλλει σε πολύ μεγάλες σκέψεις τους πολίτες για τους ανθρώπους στους οποίους υπήρξε αυτή η παρακολούθηση. Μα τώρα εδώ, αν ισχύουν όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, αν είναι πραγματικότητα, όλο το στράτευμα παρακολουθούσε η... Ναι, πράγματι. Πράγματι, και δεν το λέει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το αποκάλυψε. Και το αποκάλυψε με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν κατά την άποψή μας θεσμικά ορθός. Δηλαδή, πήγε αυτά που του είπε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, και τα ανακοίνωσε από του βήματος της Βουλής. Αυτό ήταν αποκλειστική προνομία και δυνατότητα να το κάνει ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ και να ενημερώσει τη Βουλή, κάτι το οποίο του αρνήθηκε η κυβέρνηση. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό έλεγα. Η κυβέρνηση επιμένει, από ό,τι βλέπω στα πάνελ που παρακολουθώ κι εγώ, ότι ήταν νόμιμες οι επισυνδέσεις, διότι έγιναν κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Αλλά όπως πολύ σωστά λέτε, τι σωή νομιμότητα είναι αυτή όταν παρακολουθούνται ο αρχηγός του στρατεύματος, όλη η ηγεσία και η ιεραρχία του στρατεύματος, και μάλιστα αυτή η παρακολούθηση δεν είναι στιγμιαία. Δεν συμβαίνει για μια εβδομάδα, για τρεις μέρες, ή θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι υπήρξε κάποιο λάθος το οποίο αμέσως μαζεύτηκε ή ανακλήθηκε. Υπήρξε μια παρακολούθηση η οποία ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2022. Δηλαδή ήταν μια παρακολούθηση σε βάρος του κυρίου Φλόρου και άλλων ηγετικών προσώπων του στρατεύματος, και η οποία διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο.
Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και ποια θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι η απάντηση της κυβέρνησης για το γεγονός ότι παρακολουθούνται πρόσωπα τα οποία υπηρετούν την ασφάλεια της χώρας. Βγάζω έξω τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε το κωμικό ότι δεν πιστεύω ότι με παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός γιατί είναι φίλος μου. Μα εκεί είναι το θέμα. Εάν εσύ πιστεύεις ότι σε παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός ως υπουργός της κυβέρνησής του ή ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ήσουν τελούσες υπό παρακολούθηση, ανεξάρτητα από το αν είναι φίλος ο Πρωθυπουργός, που ταυτόχρονα είναι και πολιτικός προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Πρέπει να μάθουμε. Μιλάμε για ζητήματα που μας έχουν γυρίσει πίσω από την εποχή του 1974, δηλαδή πίσω από την εποχή που ζήσαμε την ανομαλία της δικτατορίας, της αποστασίας και όλα αυτά που νομίζαμε ότι τα είχαμε ξεπεράσει ως πολιτικό σύστημα και ως θεσμική λειτουργία του κράτους μας και της πολιτείας μας όλα αυτά τα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης. Εδώ που φτάσαμε τώρα πρέπει να μας πει επίσημα ποια η ΑΔΑΕ τι έχει γίνει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούνται και οι παρακολουθούνται στο παρελθόν και γιατί. Έχουν ψηφίσει ένα νόμο, το 50-02. Που λέει σε 3 χρόνια. Που λέει ότι αυτός ο οποίος παρακολουθήθηκε και αποδείχθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε λόγος να παρακολουθηθεί, ότι δηλαδή αδίκωσε παρακολουθεί, το ότι δεν διέπραξε, δεν ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης και δεν διέπραξε κάποια πράξη ατιμωτική εις βάρος της ασφάλειας της χώρας, θα το μάθει τον λόγο για τον οποίο παρακολουθεί το μετά από 3 χρόνια. Τι να συζητάμε τώρα. Και είπα και το πρωί σε μια συζήτηση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η δικαιοσύνη μπαίνει μέσα στα σπίτια των εν ενεργεία προέδρων και των πρώην προέδρων της χώρας της Αμερικής, της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου, έτσι, και τους ελέγχει για διαβαθμισμένα έγγραφα τα οποία οι ίδιοι λένε ότι τα πήραν κατά λάθος ή τα πήραν τέλος πάντων από σκοπιμότητα και τα πήγαν σπίτι τους. Και μπαίνει μέσα το FBI με εντολή εισαγγελέα και τους ελέγχει και τα κατάσχει από τον κύριο Biden, ο οποίος είναι ο πλανητάρχης. Και εμείς συζητάμε για το αν θα έρθει ο κύριος Ράμος, που είναι το θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην όποια κρατική αυθαιρεσία ή τη λειτουργία της ΕΕΠ, η οποία μας λένε τώρα ότι ξαφνικά δεν θα ελέγχεται και ότι θα είναι ΚΙΠ, αυτό που ζήσαμε την ΚΙΠ ως παραμάγαζο του παρακράτους πριν από το 1974, και ότι δεν μπορεί να έρθει ο κύριος Ράμος για να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το οποίο ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Υπάρχουν κεφαλαιώδη ζητήματα εδώ, τα οποία αφορούν την ποιότητα της λειτουργίας των θεσμών και του πολιτεύματος και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Δεν το καταλαβαίνω τι έχει να χάσει η Νέα Δημοκρατία από το να κεφαλαιοποιήσει ως φιλελεύθερη παράταξη μια δυναμική διαφάνειας πάνω στη λειτουργία των θεσμών και όχι συγκάλυψης, όπως όλο αυτό το κλίμα το άρρωστο διαχέεται μέσα στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Συνάδελφε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αλλαγή θέματος τώρα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του τριμελούς πλημμυροδικείου Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάτου της 37χρονης Δέσποινας Καραγεωργίου και του 7 μηνών αγέννητου μωρού της. Μιλώντας για την υπόθεση, ο σύζυγος της άτυχης 37χρονης, Κώστας Μπακαλάκης, στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στον Δέλτα FM, τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένεια της 37χρονης. Στο τριμελές πλημμυροδικείο Αλεξανδρούπολης κατέθεσαν γιατροί που έχουν σχέση με την υπόθεση θανάτου της 37χρονης Δέσποινας Καραγεωργίου και του 7 μηνών αγέννητου μωρού της, που έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στον Δέλτα FM 102,3, ο άνδρας της αδικοχαμένης 37χρονης Κώστας Μπακαλάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένεια της 37χρονης εξαιτίας αυτών που ακούγονται στο δικαστήριο για τη μοιραία νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά τα πράγματα είναι και λίγο πιο δύσκολα για εμάς. Δεν το περίμενα έτσι, αλλά κάθε φορά είναι και λίγο πιο δύσκολα. Mm-hmm. Είναι το κλίμα, είναι αυτά που ακούγονται, είναι οι καταθέσεις που ακούμε. Βέβαια, ξανάρχονται όλα ξυπνάνε, και... ξυπνάνε μνήμες. Από τις καταθέσεις των κατηγορουμένων ιατρών, όπως τόνισε ο κ. Μπακαλάκης, προκύπτει ότι θα έχει απεφευχθεί η απώλεια της άτυχης Δέσποινας και του μωρού της, καθώς είχε σταλθεί χαρτί το οποίο ανέφερε ξεκάθαρα ότι δεν χρήζει περίθαλψη λόγω ρολίμωξης, αλλά λόγω υγρού στην κοιλιακή χώρα. Αυτό, Κατερίνα, που βγήκε από εκεί ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί υπόθηκε για πρώτη φορά ότι
Από τις 12.30 ώρα τους είχαν δώσει ένα έγγραφο, αλλά τους το είχαν πει και προφορικά ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο της ουρολίμωξης. Πράγμα από το οποίο... Για το οποίο επέμεναν, να θυμίσουμε, ακριβώς, έτσι. Και μετά από αυτή την εξέταση, το οποίο είναι απίστευτο. Πέρα το ότι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της ουρολίμωξης, βρήκαν κατά τύχη σε εισαγωγικά και το υγρό στην κοιλιακή περιοχή, το οποίο τους είπαν ότι πρέπει να το διερευνήσουν και ότι ήταν πολύ σοβαρό, το οποίο μελήθηκε τελείως. Όχι μόνο η θεραπεία και η νοσηλεία, δηλαδή το ότι όταν έχεις ένα περιστατικό που είναι άκρος επίγον και ακολουθείς τη νοσηλεία σαν να έχει ουρολίμωξη, κάτι πολύ ήπιο, προφανώς εκεί... Και η παρακολούθηση είναι έτσι ακριβώς. Και πάνω δεν υπήρχε μόνο αυτό το χαρτί, που προφανώς έπρεπε να... Τι άλλο από το να στο αποκλίνουν τα εργαστηριακά δεδομένα, υπήρχε και η καλλιέργεια ούρων, και η οποία πάλι ήταν αρνητική, και τα δύο αυτά έγγραφα δεν εκτιμήθηκαν καθόλου, δεν λήφθησαν υπόψη. Τέλος, ο κ. Μπακαλάκης σχολίασε ότι ένας από τους κατηγορουμένους έπεσε σε πολλές αντιφάσεις ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ ανέφερε ότι δεν θυμάται καλά την υπόθεση. Όπως επίσης ότι θεωρεί ότι είναι άδικη η θέση των τεσσάρων κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Νομίζω ένα τυχές γεγονός και για τον κύριο Κοντομανόλη αλλά και για όλους όσους βρεθήκαμε εκεί, γιατί ο κύριος Κοντομανόλη ξεκίνησε λέγοντας ότι οι κατηγορούμενες είναι άτυχες που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Φανταστείτε τώρα, φεύγει μια μάνα με το παιδί της, κατηγορούνται κάποιοι ότι τη σκότωσαν και έρχεται κάποιος να χαρακτηρίσει άτυχες τις κατηγορούμενες μπροστά σε εμάς εκεί μέσα. Έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, κατέθεσε άλλα πράγματα στην ασφάλεια και άλλα πράγματα ξεκίνησε να καταθέτει μέσα στο χώρο του δικαστηρίου. Ζωρίστηκε βέβαια μέσα, όπως φάνηκε, μέσα εκεί στην αίθουσα. Mm-hmm. Οπότε άρχισε να λέει μετά ότι συμφωνεί με την αρχική του κατάθεση, αλλά δεν θυμάται και πολύ καλά την υπόθεση, γιατί πέρασε καιρός. Η επόμενη δικάσιμο ορίστηκε για την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται πως πέρα από τους 20 μάρτυρες θα εξεταστούν και μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ στο τέλος της διαδικασίας απολογηθούν οι 4 κατηγορούμενες. Στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας θα παραταχθούν αγροτικά μηχανήματα, αγρότες και εκτινοτρόφοι στις 31 Ιανουαρίου σε συλλαλητήριο. Τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου στην Ορεστιάδα την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί αποφάσισαν στη σύσκεψη της Τετάρτης οι αγρότες του Βορείου Εύρου και οι αγροτικοί σύλλογοι Τριγώνου, Νέας Βίσσας, Ορεστιάδας και τη Δημοτήχου. Οι αγρότες του Βορείου Εύρου αποφάσισαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας να κατέβουν σε συλλαλητήριο την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τα κύρια αιτήματα των αγροτών αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο έχει εκτοξευτεί με τις αυξήσεις στις τιμές λιπασμάτων, εφοδίων, καυσίμων και ενέργειας και στις καλύτερες τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Αυτό φαίνεται γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα πλέον και πρέπει να πούμε ότι τα προβλήματα αυτά που ταλανίζουν τους αγρότες εδώ και χρόνια είναι διαχρονικά. Δεν έχουν δοθεί λύσεις, πραγματικές λύσεις. Προσπαθούν εκάστοτε οι κυβερνήσεις με διάφορα τερτύπια, με ψίχουλα να πείσουν τους αγρότες ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς, το κόστος, ας πούμε τα αιτήματα που είναι το κόστος παραγωγής, όπως το πετρέλαιο και το ρεύμα, έχουν εκτιναχθεί. Και τα υπόλοιπα, τα φάρμακα, τα λιπάσματα, φτάνουμε εμείς δηλαδή οι αγρότες να αγοράζουμε τα λιπάσματα, να έχουν φτάσει δηλαδή 1 ευρώ το κιλό. Ενώ από την άλλη μεριά οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι ή στάσιμες ή σε χαμηλά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου αναφέρει ότι με το πρόσχημα του χρηματιστηρίου οι έμποροι παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των αγροτών. Με το πρόσχημα του χρηματιστηρίου εδώ τα τελευταία χρόνια, ειδικά το 2022 που μας έδωσε τη χρονιά, οι έμποροι πήραν και για το σκληρό το στάρι, ειδικά τον Ιούνιο τότε, ακόμα το παίζουν παιχνίδι για να πάρουν να κατεβάσουν την τιμή, αλλά και το ίδιο το βαμβάκι. Συμβαίνει με το χρηματιστήριο, παίζουν παιχνίδια. Δυστυχώς οι τιμές που πήραν η παραγωγή του βαμβακιού είναι χαμηλότερες από
από το 2021. Ο κύριος Μαργαριτίδης αναφέρθηκε και στον ΕΛΓΑ, ο οποίος όπως ισχυρίζεται υπολειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού και καθυστερούν οι αποζημιώσεις, ενώ τονίζει ότι αυτό που θέλουν είναι να παραμείνει ο ΕΛΓΑ κρατικός, όμως να αλλάξει ο κανονισμός. Είναι ο ΕΛΓΑ, ο οποίος βέβαια δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τους υπαλλήλους, είναι πάρα πολύ ελάχιστοι, πολύ λίγοι, δεν προλαβαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Καθυστερούν οι αποζημιώσεις, εν περιπτώσει, και δεν μπορούν. Εμείς ζητάμε να μείνει κρατικός ο ΕΛΓΑ, αλλά από εκεί πέρα να αλλάξει ο κανονισμός. Γιατί ο κανονισμός είναι αναχρονιστικός, αποζημιώνει μόνο τρία πράγματα, βροχές χαλάζει και άκυρες βροχοπτώσεις, δηλαδή παγετός και χαλάζει. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε να αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ 100% από όλες τις φυσικές καταστροφές. Από τις ασθένειες. Επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει δημιουργήθηκε τώρα από το 23, τώρα με την καινούργια ΚΑΠ, η οποία καταργείται το πρασίνισμα. Στην ουσία χάνουν οι συνάδελφοι αγρότες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Οι αγρότες καλούνται να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο με τα αγροτικά τους μηχανήματα, ενώ έχουν οριστεί δύο σημεία προσυγκέντρωσης στη βόρεια και στη νότια είσοδο της πόλης. Εμείς κάναμε στα πλαίσια της Πανελλαδικής Επιτροπής, κάναμε συσκέψεις. Εδώ στη Δύση κάναμε μια σύσκεψη με τους τέσσερις αγροτικούς σύλλογοι εδώ της περιοχής. Και αλλού έγιναν συσκέψεις. Κάναμε μια σύσκεψη στην Οριστιάδα χτες το βράδυ, που καλέσαμε όλους τους συμμετείχαν αγρότες σχεδόν από όλο τον νομό και κτηνοτρόφοι, και αποφασίσαμε για όλους αυτούς τους λόγους να κάνουμε ένα συλλαλητήριο την Τρίτη 11 η ώρα στην πλατεία της Οριστιάδας με τα αγροτικά τρακτέρ, με τα μηχανήματά μας εν πάση περιπτώσει. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται στο συλλαλητήριο την Τρίτη 31 του μηνός και ώρα 11 στην πλατεία της Οριστιάδας. Τα αγροτικά μηχανήματα, η τόπη συγκέντρωση είναι στην αρχή της πόλης της Οριστιάδας, και βόρεια και νότια. Οι αναδασώσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζονται και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δράση που θα γίνει στην περιοχή Κρύα Βρύση στον Άβαντα. Τη δράση υποστηρίζουν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Sky, ο Δέλτα FM 102,3 αλλά και η Δέλτα Τηλεόραση. Ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης υπό την ομπρέλα του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με το Δασαρχείο προχωρούν την Κυριακή 29 Ιανουαρίου σε δεντροφύτευση στην περιοχή Κρύα Βύση στο χωριό Άβαντας. Οι αναδασώσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζονται αυτή τη φορά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια δράση που σκοπό έχει να διοργανώνονται αναδασώσεις σε σημεία που υποδεικνύει το κατατόπους Δασαρχείο κάθε Σαββατοκύριακο πριν το τέλος της φυτευτικής περίοδου. Συνήθιζουμε το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το προσκλητήριό μας αυτή την φορά είναι για την ερχόμενη Κυριακή στις 10 η ώρα περίπου το πρωί. Το ραντεβού μας είναι για την περιοχή Κρύα Βρύση στην κοινότητα του Άβαντα. Το δασαρχείο μας βάζει περίπου 100 δεδρίλια. Εμείς βάζουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δράση. Να πούμε ότι η δράση είναι υπό την ομπρέλα του προγράμματος Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σας καλούμε να συμμετάσχετε, να αναδασώσουμε, να διδροφητεύσουμε πιο σωστά τη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε αμέσως μετά να παρεύουμε ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, να εξοραίσουμε το συγκεκριμένο χώρο και να δημιουργήσουμε έναν ακόμη όμορφο χώρο αναψυχής με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται προκειμένου να απολαμβάνουμε την φύση και να χαιρόμαστε τις ομορφιές που μας δίνει. Η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και υποστηρίζεται από το Δέλτα FM 102,3 και τη Δέλτα Τηλεόραση. Αθλήτρια από Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών θα αγωνιστεί στον Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Ο λόγος για την Κάιλι Πάρκερ που κατάγεται από τον Καναδά και θα ενισχύσει την ομάδα του Εύρου για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν στην Α2 εθνική κατηγορία.
Τη δεύτερη διεθνή μεταγραφή του για τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε ο Φίνικας Αλεξανδρούπολης μετά από την Αντωνέτα Μόλα που κατάγεται από την Αλβανία, η οποία έπαιξε στο πρώτο μισό της σεζόν και εν συνεχεία πήρε μεταγραφή στην Κύπρο. Ο Φίνικας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας βόλεϊ των γυναικών εντάσσει στο δυναμικό του έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς την Κάιλι Πάρκερ, η οποία και πρόκειται να καλύψει το κενό της Μόλα. Η Πάρκερ που αγωνίζεται ως ακραία και έχει ύψος 1,80 κατάγεται από το Windsor, μια πόλη στο νοτιοδυτικό Οντάριο του Καναδά. Έρχεται στην Αλεξανδρούπολη μετά από 4 γεμάτες χρονιές με τη γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανεπιστημίου του Connecticut στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από το οποίο και αποφύτησε. Στην απογευματινή προπόνηση της Τετάρτης, μάλιστα, οι νέες συμπαίκτριές της την υποδέχτηκαν, όπως παρακολουθείτε και στα σχετικά πλάνα. Η Πάρκερ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο Σαββατιάτικο εκτός έδρας αγώνα του Φίνικα με τον Ίκαρο Έδεσας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό, ενώ αμέσως μετά η εκπομπή εξελίξεις. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί με καυτή επικαιρότητα την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία κατά της κυβέρνησης. Μην ξεχνάτε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τα τελευταία γεγονότα. Από όλους όσους εργαστήκαμε στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.